Νομίζω ότι είναι όντως θέμα ορών, να το πω έτσι. Πρώτον, δεν είναι συμφωνία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Οι αποσταλμένοι εδώ πέρα ακούσαν όλους τους Έλληνες, όλες τις πλευρές, παραγωγικές τάξεις, κυβέρνηση, υπουργεία, δημόσια διοίκηση, τους πάντες, και θα συντάξουν ένα κείμενο που θα γνωστοποιήσουν στην κυβέρνηση. Τώρα, αν μπορεί να ανάξει κανένα κόμμα ή κανένα τελεία η κυβέρνηση, θα το δούμε. Αλλά πάντως θα συντάξουν οι απεσταλμένοι του Διεθνούς Μονετικού Ταμείου ένα κείμενο. Το οποίο κείμενο αυτό μπορούμε να πούμε από τώρα, επειδή λίγο πολύ πληροφορίες έχουμε για το τι θα περιέχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει δύο σκέλη. Πρώτον, θα έχει την μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ σε χώρα. Ποτέ. Και γιατί λέμε ότι θα είναι 120 δις και πάνω, είναι διότι εκτιμούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 200 δις την επόμενη τριετία χρηματοδότηση. Έως τώρα είχαν πει να τα πάνε περίπου μισά-μισά, μισά οι αγορές δηλαδή και μισά η βοήθεια. Τώρα φοβούνται ότι οι αγορές παρά τη βοήθεια δεν θα ανταποκριθούν. Άρα πρέπει να ανέβει το ποσοστό της βοήθειας. Και λένε λοιπόν να πάνε στα 120, ενδεχομένως και στα 150 δις. Το οποίο είναι ένα τρομακτικό ποσό για μία τριετία. Το δεύτερο σκέλος όμως θα είναι το σκληρότερο πρόγραμμα λιτότητας και κοινωνικής αναδιάρθρωσης που έχει ποτέ επιβληθεί σε χώρα. Να μην έχουμε καμία αυταπάτη. Και δεν ούτε διαπραγματεύονται ούτε κουβεντιάζουν τίποτα. Και εκεί τίθεται ένα θέμα με την κυβέρνηση πολιτικής διαχείρισης υπόθεσης. Η κυβέρνηση φοβάται ότι αν ανακοινωθεί αύριο το πρόγραμμα αυτό, σε εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς θα κατέβει ένα εκατομμύριο κόσμος. Ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε, αν είναι δυνατόν κατά αυτούς, να ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε όταν ανοίξουν οι αγορές το πρωί της Δευτέρας να έχει ήδη ανακοινωθεί. Τώρα, αυτή η πρωτοφανής επίθεση στο ευρώ, την οποία τη δέχεται εδώ και μερικές μέρες, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την κυρία Μέρκελ και να τρομοκρατηθεί και να φοβηθεί και να πει δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει επιτέλους, αλλά και να βρει και ένα πρόσχημα για τον γερμανό ψηφοφόρο, λέγοντάς το ορίστε κύριε, δεν βοηθούμε την Ελλάδα, το ευρώ στηρίζουμε. Και να μπορέσει να ανοίξει το πουγγί. Νομίζω ήταν η μόνη, θα έλεγα, θετική εξέλιξη της μέρας αυτή. Εκτός απρόπτου, αύριο θα πέσουν υπογραφές. Θα υπογραφεί το μνημόνιο μεταξύ Ελλάδος και της Τρόικας που εκπροσωπεί τους δανειστές μας. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα με επώδυνα και σκληρά μέτρα και συζητήθηκε σήμερα σε έκτακτη σύσκεψη στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Τέθηκαν εκεί τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και το χρονοδιάγραμμα και τα νέα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα απαραίτητος τα επόμενα 3 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο θα περιλαμβάνει και νέες περικοπές στα δώρα και στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων από το 2011. Θα περιλαμβάνει επίσης νέες αυξήσεις στο ΦΠΑ και νέες αυξήσεις στους έμεσους φόρους για το 2011 και το 2012. Βεβαίως θα περιλαμβάνει το σκληρό ασφαλιστικό σύστημα που το γνωρίζουμε και το θεωρούν και οι δύο πλευρές, και η Τρόικα και η Ελλάδα, ως βιώσιμο πια, και θα δημιουργήσει ένα νέο εργασιακό τοπίο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε με τα πολιτευτικά. Πάμε δηλαδή σε κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντικατάστασή τους από επαγγελματικές και κλαδικές συμβάσεις. Τώρα, όσον αφορά το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις μειώσεις των μισθών στο ιδιωτικό τομέα που ζητούν μεταπιτάσιως οι ελεκτές της Τρόικα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό. Είναι θέμα των συλλογητικών των εταίρων, των κοινωνικών εταίρων, είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Βεβαίως εδώ και ο ΣΕΒ και η ΓΕΣΕ αρνούνται να αποδεχτούν την πρόταση των ελεκτών να μειώσουν τους μισθούς ή να κόψουν το 13ο ή το 14ο. Το θέμα παραμένει εκεί, είναι στο τραπέζι, ενδεχομένως να υπάρχει και μία συνάντηση ή μία επαφή αύριο των ελεκτών με τους κοινωνικούς εταίρους. Μία όμως κυβερνητική πηγή μου έλεγε πριν από λίγο το θέμα έχει κλείσει και πως δεν πρόκειται να υπάρξει περικοπή, καμία περικοπή στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως θα υπάρξει πάγωμα. Πάγωμα των μισθών υπήρξε πέρυσι, θα υπάρξει φέτος, θα υπάρξει του χρόνου και αυτό θα οδηγήσει σε μία περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, αύριο το πρωί θα υπάρξει μία νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με όλους τους υπουργούς και τους συμβούλους οι οποίοι σήμερα ήταν στο Πολιτικό Συμβούλιο για να οριστικοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να υπογραφεί ίσως και το απόγευμα. Γι' αυτό και ο κύριος Παπανδρέου ανέβαλε την περιοδία του στην Αργολίδα. Τώρα, Αντώνη, για να μην μας πιάνει και καμιά φορεία, διότι ακούμε ότι εδώ πλέον μιλάμε για πάνω από 120 δις, όλα αυτά τα χρήματα, το είπε και ο Στρατής νωρίτερα, θα τα πληρώσουμε και θα τα πληρώσουμε ακριβά με μεγάλες θυσίες. Δεν μας τα χαρίζουν. Η εφορία θα μας πιάσει, χωρίς το ΕΦ. Λοιπόν, κοίτασε, ο Στρατής τον άκουγε κανείς πριν με πολλές και αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μας περιμένει και σε πιάνει η καρδιά σου. Είναι σαφές ότι το δώρο, με εισαγωγικά αν θέλετε, που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αντίδωρο. Και το αντίδωρο είναι τα σκληρά μέτρα.
Εδώ, Γιάννη μου, υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ήδη δυσκολεύεται, θα δυσκολευτεί κι άλλο. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε κοινωνικές αντιδράσεις. Εγώ δεν λέω οργανωμένες μόνο τα συνδικαλιστικά. Ενώ γενικότερες αντιδράσεις, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε στην πορεία. Επίσης, ο Παπανδρέου σωστά το λέει σε όλους τους τόνους, ότι προέχει η σωτηρία της χώρας και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες του οποιοδήποτε και του ίδιου προσωπικά που θα μπορούσε, αν μπορούσε. Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σήμερα ο Σαμαράς, γενικότερα η Νέα Δημοκρατία, έχει ρίξει τους τόνους σε ό,τι αφορά την έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή του Μηχανισμού. Και αυτό είναι ένα βήμα για να δούμε πώς θα πάμε στην πορεία. Τώρα, υπάρχουν εισηγήσεις στον Παπανδρέου για διάφορες πολιτικές κινήσεις. Μία από αυτές μπορεί να είναι η σύγκληση πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κατατεθούν προτάσεις. Άλλο τι λέει καθένα στα κανάλια, άλλο τι μπορεί να πει στη Βουλή με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας, και άλλο στον πρόεδρο να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη χώρα. Επίσης εδώ πρέπει να πούμε κάτι ως αποκλειστικό. Σήμερα στη σύσκεψη αυτή που μας ανέφερε πριν ο Στρατής, μπήκε και το θέμα των συζητήσεων, της σπέκουλας όπως θέλετε, για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Η Αρίστον, την απέρριψε ο Παπανδρέου. Την απέρριψε γιατί λέει εμείς έχουμε την εντολή, υπό τις έκτακτες συνθήκες θα βγάλουμε τη χώρα από το διέξοδο. Πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά τα όσα μας είπε ο Χρήστος, διότι είναι μια πληροφόρηση που δεν είχαμε μέχρι πριν από λίγη ώρα. Όσο ψάχνουν, βρίσκουν. Ναι, βεβαίως τα βρίσκουν. Καλά, αυτό το τελευταίο είναι ίσως ένα δείγμα του ποια είναι η κατάντια. Σία φτάσαμε. Σχεδόν. Αλλά φτάσαμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, ένα οικονομικό πρόγραμμα. Επιτέλους, η κυβέρνηση θα έχει σε λίγες μέρες και φαίνεται ότι το έχει συμφωνήσει, καταργώντας τις δήθεν κόκκινες γραμμές. Το επικίνδυνο, ξέρεις ποιο ήτανε, το τελευταίο πράσινο μήλι, να μην μας κρεμάσουν. Αφού θα το αποφύγουμε, πάλι καλά. Άρα, πρώτο θα έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση όπως έπρεπε να έχει εδώ και μήνες. Πρόγραμμα το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους και επιχειρεί να βάλει την ελληνική οικονομία σε ένα σωστό δρόμο. Σκληρό πρόγραμμα. Το οποίο όμως πρόγραμμα θα το υπογράφει η Τριμερής. Έτσι, την οποία Τριμερή να τη λέμε, και όχι αυτό το γελίο, έτσι, να μην πω τίποτα άλλο, τρόικα. Λοιπόν, Ευρώπη θα υπογράψει. Τράπεζα θα υπογράψει, η Ευρωτράπεζα και Ταμείο θα υπογράψουν. Ότι έχει πρόγραμμα η κυβέρνηση και ότι το πρόγραμμα αυτό θα δώσει αποτελέσματα. Μεγαλύτερη εγγύηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα πάρει αυτή την εγγύηση. Στο τσουνάμι που έρχεται, εμείς θα είμαστε πρώτοι που θα έχουμε ανέβει σε ένα ασφαλές καταφύγιο ή θα έχουμε μπει στην κυβωτό του ΝΟΕ. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Έχουμε τα λεφτά. Θα πάρουμε περίπου 130 με 150. Όσα χρειάζονται στα επόμενα τρία χρόνια και με την ελπίδα ότι μόνοι μας θα μπορέσουμε να μπούμε στις αγορές. Μπορεί πολύ να σημαντικό. Τα έχουμε καταφέρει και νωρίτερα από τα τρία χρόνια. Μακάρι. Αν μεγάλη όλα πάνε κουβέντα, καλά. Μην πεις. Όμως αυτά τα χρήματα είναι μια βαθιά ανάσα. Τη χρειαζόμαστε, θα μπορέσουμε να την πάρουμε. Τρίτο, έχουμε την ευκαιρία, και είναι ίσως το πιο σημαντικό, είναι αυτό που λες, να αποδείξουμε στους κακόπιστους που όλο το τελευταίο καιρό υπερβολικά μας ταλάνισαν, μας δοκίμασαν σαν πειραματόζω, μας κάκισαν και μας εξευτέλισαν, ότι και μπορούμε να τα καταφέρουμε και είχαν άδικο.